Καταρχήν, να ευχαριστήσω τον Αλέκο τον Κοντό και τον Σασουέ για την ευγενική πρόσκληση και να ευχηθώ στο αγροτικό σας συνέδριο, κύριε Πρόεδρε, να τα κατοστήσει. Ως εκπρόσωπος του Ομίλου Αγροτεχνολογίας Ευθυμιάδη, που έχουμε δραστηριότητα στην αγροδιατροφή για πάνω από 80 χρόνια, δεν θα σας μιλήσω σήμερα τόσο πολύ για τις δικές μας δραστηριότητες, όσο για ένα γενικότερο θέμα, αυτό που θα μας αφορά όλους δηλαδή, αφορά το αύριο των παιδιών μας, την κλιματική αλλαγή και την διατροφική κρίση, και θα το εξειδικεύσω και λίγο μετά για το πώς αυτό μπορεί να επηρεάζει και την Ελλάδα, αλλά και κάποιους τρόπους, κάποιες τεχνολογίες καινούργιες μπορούν, όπως το AquaTech, να βοηθήσουν να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση. Να ξεκινήσουμε με κάποια δεδομένα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός μέχρι το 2050 θα φτάσει στα 10 δισεκατομμύρια τουλάχιστον. Μιλάμε για το περίπου 35% αύξηση. Επίσης, είναι δεδομένο ότι το έδαφος που μπορούμε να αξιοποιήσουμε είτε για καλλιέργεια είτε για βοσκοτόπια είναι περίπου σταθερό. 39% της γη είναι σταθερής επιφάνειας, περίπου 49 δις στρέμματα. Επίσης, μέχρι το 50 αναμένεται αύξηση της αγροτικής παραγωγής κατά 50%. Πρέπει να, μάλλον όχι αναμένεται, πρέπει να την επιτύχουμε για να μην πεινάσουμε. Ένα ακόμα θέμα στην μεγάλη διατροφική αλλαγή είναι και η βελτίωση του εισοδήματος στις αναπτυσσόμενες χώρες, το οποίο επιδεινώνει το πρόβλημα που υπάρχει, γιατί θα προκαλέσει και ήδη προκαλεί αύξηση στην κατανάλωση του κρέατος και αύξηση στις επεξεργασμένες τροφές, δηλαδή που έχουν συσκευασία, άρα έχουμε μεγάλο ποσοστό απολειών. Και βέβαια, σαν ζήτημα, η κλιματική αλλαγή είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα επηρεάσει τη γεωργία γενικότερα. Ας ξεκινήσουμε τη συμβολή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή. Είναι δεδομένο ότι η αποψήλωση των δασών για γεωργική χρήση συμβάλλει στην άνοδο του επίπεδου του διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης, η γεωργία κτηνοτροφία παράγει το 54% των παγκόσμιων εκκλήσεων μεθανίου, μέσω και κάποιων καλλιεργειών, όπως το ρύζι, αλλά και μέσω της συμπαθούς αγελάδος και του αερισμού της. Επίσης, η γεωργία παράγει το 80% των εκκλήσεων νητρικών οξέων, κυρίως από τη χρήση λιπασμάτων, ενώ συνολικά το 17% των αερίων θερμοκηπίου που παράγονται έχουν σχέση με γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Αντίστροφα, βέβαια, η γεωργία επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή και θα έλεγα με τρεις βασικούς τρόπους. Πρώτον, από την αύξηση των επιπέδων του διοξιδίου του άνθρακα. Έχουμε πάει από τα 280 ppm στην προβιομηχανική περιοχή στα 380 περίπου σήμερα, μια αύξηση κατά 1,9 ppm κάθε χρόνο από το 2000. Η κύρια αιτία, βέβαια, είναι η χρήση των ορυκτών καυσίμων. Τα υψηλά, βέβαια, αυτά επίπεδα CO2, διοξίδιου του άνθρακα, έχουν και κάποια θετικά, ότι αυξάνουν την παραγωγικότητα των φυτών λόγω της καλύτερης φωτοσύνθεσης. Βέβαια, απαιτούν και αυξημένες τις ροές για να επιτευχθεί αυτό. Ενώ υπάρχουν και μελέτες που δείχνουν ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ των θρεπτικών ουσιών και των πρωτεϊνών όταν πρέπει να ρίξουμε παραπάνω εφόδια για να αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Αντίστοιχα, εκτός από τις καλλιέργειες που θα βελτιώνονται με τη χρήση του διοξείδιου του άνθρακα, βέβαια οθούνται και τα ζυζάνια, και αυτά είναι φυτά, τα οποία φαίνεται πως θα εξοπλωθούν σε περιοχές που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να επιβιώσουν. Επίσης, υπάρχουν και μελέτες που καταδεικνύουν ότι κάποια ζυζανιοκτώνα είναι λιγότερα αποτελεσματικά σε ατμοσφαιρικές συνθήκες υψηλής συγκέντρωσης διοξιδίου του άνθρακα. Δεύτερος παράγοντας που επηρεάζεται η γεωργία από την κλιματική αλλαγή είναι η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η παραγωγικότητα των καλλιεργειών σε ζώνες όπως τον Ισημερινό θα πέσει δραματικά, μέχρι 60%, ενώ θα μειωθεί και η καλλιεργήσιμη έκταση. Αντίθετα, σε κάποιες άλλες χώρες πιο ευνοημένες, όπως η Βόρεια Ευρώπη, η Βόρεια Αμερική και η Βόρεια Ασία, αναμένεται να αυξηθεί μέχρι και 20% η παραγωγικότητα. Βέβαια, είναι αρκετά δύσκολο να υπολογιστεί ακριβώς το πόσο θα αλλάξει η παγκόσμια καλλιεργήσιμη έκταση, μια που τα σχετικά μοντέλα επηρεάζονται δυσανάλογα από το πόση θα είναι τελικά αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας. Επίσης, από την άνοδο της θερμοκρασίας θα αυξηθεί και ο πληθυσμός των εντόμων.
που θα μεγαλώσει και τον αριθμό των γενναιών τους κατέτος. Ενώ είναι, φαίνεται πως δυστυχώς θα πληγούν παραπάνω οι περιοχές του πλανήτη με μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση. Τρίτος τρόπος που επηρεάζεται βέβαια η γεωργία είναι γενικά η πόλωση των καιρικών φαινομένων. Όλα τα μοντέλα που υπάρχουν διαφωνούν ως προς το αν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι ξηρασίες, οι καύσονες, οι πλημμύρες, θα είναι συχνότερα όσο προχωράει η κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, όλα συμφωνούν ότι το εν λόγω φαινόμενο, όλα τα φαινόμενα αυτά θα είναι οξύτερα. Είναι φανερό, βέβαια, χωρίς να είναι και απόλυτα μετρήσιμο, ότι αυτό θα έχει αρνητικό πρόσημο στη γεωργία. Ποια θα είναι η συνολική επίπτωση της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία? Τα μοντέλα παίζουν με τους δύο βασικές παραμέτρους, την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακος και τις θερμοκρασίες. Συμφωνούν λίγο πολύ ότι θα υπάρξει κλιματική αλλαγή προς μέτρια ή λίγο μέτρια αρνητική επίπτωση στη γεωργία. Βέβαια, παίζει ρόλο η ευαισθησία όταν αλλάζουν οι παράμετροι. Παραδείγματος χάρη, στην θερμοκρασία. Εδώ πέρα βλέπετε ένα πίνακα το πόσο θα μειωθεί η παραγωγή ανάλογα με την αύξηση της θερμοκρασίας. Αν μιλάμε για ένα βαθμό αύξηση της θερμοκρασίας, οι μειώσεις στις παραγωγές θα είναι της τάξης του 5-10%. Αν μιλάμε για 4 βαθμούς, φτάνουν σε κάποιες περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη εδώ βλέπετε την Ινδία, μέχρι και 60%. Πέρα από τις διαφωνίες στο πώς θα επηρεάσουν οι θερμοκρασίες στα διάφορα μοντέλα και την παραγωγή, υπάρχει όμως κάτι το οποίο όλα τα μοντέλα συμφωνούν. Ότι η παραγωγικότητα στον αναπτυγμένο κόσμο θα ανέβει, ενώ στον αναπτυσσόμενο κόσμο η παραγωγικότητα θα κατέβει. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι τεράστιο ζήτημα, με πολλές και πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις, το οποίο ξύνεται από τη σχέτισή του με τον υψηλό ρυθμό πληθυσμιακής ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών. Εδώ, παραδείγματος χάρη, βλέπετε ένα πίνακα όπου με πράσινο απεικονίζονται οι περιοχές που θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα αύξηση των παραγωγών. Άρα, μιλάμε για την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και κάποιες περιοχές της Ασίας. Ενώ με πορτοκαλί χρώμα είναι οι περιοχές όπου θα υπάρχει μείωση, που είναι κυρίως η Νότια Αμερική, η Υποσαχάρια Αφρική και η Ασία. Πού θα βρούμε λοιπόν την τροφή μας? Καταρχήν, η αύξηση της καλλιεργούμενης έκτασης μέσω περαιτέρω αποψήλωσης των δασών θα έλεγα ότι είναι καταστροφική περιβαλλοντολογικά και πρέπει να την αποκλείσουμε. Άρα, η λύση δεν είναι βέβαια μόνο διάστατη, όπως όλα στη ζωή, έχει ένα συνδυασμό παραγόντων και περνάει μέσα από τη μείωση της σπατάλησης των τροφίμων, μέσα από την αύξηση των αγροτικών αποδόσεων και κυρίως στις υπανάπτυκες χώρες, μέσα από αλλαγή ενός διατροφικού μοντέλου, αλλά κυρίως, θα έλεγα, μέσω της αγροτικής τεχνολογίας. Αυτή είναι η λύση η οποία θα μας βοηθήσει για την ταυτόχρονη επίτευξη δύο στόχων που εν πρώτης, θα έλεγα, φαίνονται αντιφατικοί. Η αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων των καλλιεργειών και η δραστική μείωση των ισρών φυσικών πόρων ανά στρέμμα. Αυτή η μεγάλη πρόκληση λέγεται αηφόρος εντατικοποίηση και θα έλεγα ένα παράδειγμα, για να κλείσω σιγά-σιγά, που ήθελα να σας δώσω σήμερα, είναι ένα εφαρμοσμένο παράδειγμα αυτής της λύσης για αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων, μια εφαρμογή της γεωργίας ακριβίας που έχουμε αναπτύξει για το Καλαμπόκι, τα DeKalb Smart Solutions, μαζί με τη Monsanto, η ΚΑΠΑ και η ευθυμιά διαταιρία μας, το οποίο εντάσσεται σε ένα τμήμα τεχνολογικών λύσεων που προσφέρει η DeKalb για τους παραγωγούς του καλαμποκιού. Τι ακριβώς είναι το AquaTech? Καταρχήν είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία από τη μία παρακολουθεί τα δεδομένα του καιρού, μελετά πληροφορίες από το έδαφος, κάνει χρήση τηλεπισκόπησης από τους δορυφόρους και αποτυπώνει τις μεταβολές στη θρεπτική κατάσταση των φυτών και με όλο αυτό το σύστημα μπορεί και παρέχει στους χρήστες πληροφορίες και υποστήριξη για την καλύτερη διαχείριση της άρδευσής τους, με σκοπό την οικονομία κατά βάση στην ποσότητα του νερού που θα χρησιμοποιήσουν και τις καλύτερες και μεγαλύτερες αποδόσεις. Είναι ένα εύχριστο πρόγραμμα, το οποίο μπορεί ο παραγωγός χρήστης να το έχει στο λάπτοπ του, στο τάμπλετ, αλλά και στο κινητό του. Τι μας δίνει αυτή σαν βασικές πληροφορίες? Μας δίνει καταρχήν την αξιοποίηση του νερού. Βλέπετε εδώ πέρα μια φωτογραφία από δορυφόρο. Το κίτρινο είναι καλή αξιοποίηση, το κόκκινο όχι καλή αξιοποίηση του νερού. Μας δίνει το μεσαίο διάγραμμα τη διαχείριση των αποθεμάτων, το ισοζύγιο του νερού. Πόσο νερό έχει το χωράφι μας και πόσο αυτό μεταβάλλεται με τα ποτίσματα και τις βροχές. Και τρίτον, μας δείχνει την πράσινη φωτογραφία, τον χάρτη της υγείας της καλλιέργειας.
που πάει καλά ή καλλιέργεια που δεν πάει. Εδώ το σωζύγιο δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες, απλά να ξέρετε ότι, παραδείγματος χάρη, εδώ πέρα η μπλε γραμμή είναι η ποσότητα του νερού. Όσο είναι πάνω από, από την πράσινη ευθεία, δεν υπάρχει στρες νερού και όλα καλά. Άρα και ανάλογα με την καθημερινή κατανάλωση του νερού, μπορεί να υπολογίζεται ο χρόνος και η ποσότητα της άρδευσης για τον παραγωγό. Το Aquatec δεν είναι κάτι επιστημονικής φαντασίας. Ήδη το 2017 έχει λειτουργήσει σε 4 περιοχές στην Ελλάδα, κατά βάση Μακεδονία και στη Θεσσαλία, ενώ για το 2018 προγραμματίζουμε να αξιοποιηθεί σε 6 περιοχές, εντάσσοντας και τη Θράκη μέσα σε αυτές. Και έτσι ένα πρακτικό παράδειγμα για να καταλάβετε λίγο από ένα πραγματικό χωράφι στην Χαλκιδόνα, το Μάιο του 2017. Δεξιά βλέπετε το χωράφι. Η πρώτη απεικόνηση είναι ο δείκτης αξιοποίησης του νερού. Η μεσαία απεικόνηση είναι ο δείκτης υγείας των φυτών. Και βλέπετε εκεί που είναι τα μαυρισμένα ή τα πολύ κόκκινα, βλέπετε τη φωτογραφία, όντως τα φυτά έχουν πρόβλημα και δεν αναπτύσσονται κανονικά. Η προηγούμενη φωτογραφία ήταν τον Μάιο. Πάμε στον τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, λίγο πριν αρχίσει να ετοιμάζει τη σοδειά του καλαμποκιού. Βλέπετε εδώ πέρα ο χάρτης αξιοποίησης νερού ξεκάθαρα συμπίπτει με την πραγματική εικόνα του χωραφιού. Εκεί που έχουμε που μαυρίζει η εικόνα, υπάρχει πρόβλημα με το χωράφι και φαίνεται. Στο ίδιο χωράφι, ίδια ημερομηνία, ο χάρτης της υγείας των φυτών. Και εδώ βλέπετε ξεκάθαρα ότι μπορεί και απεικονίζει η δορυφορική φωτογραφία ακριβώς την κατάσταση που έχει εκείνη τη στιγμή το χωράφι. Άρα, κλείνοντας, η αγροτεχνολογία σήμερα, κυρίες και κύριοι, καλείται να δώσει λύσεις σε κομβικά ζητήματα, όπως την ανάπτυξη παραγωγικού πολλαψιστικού υλικού με στοχευμένες ιδιότητες και τη σταδιακή μείωση της κατανάλωσης τόσο του νερού, όσο και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όσο και των λιπασμάτων. Και βέβαια να βοηθήσει και στην πρόληψη του καιρού. Με λίγα λόγια, καλούμαστε να παράξουμε πολύ περισσότερο, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, χρησιμοποιώντας πολύ λιγότερους φυσικούς πόρους, οι οποίοι μάλιστα βρίσκονται σε αυξανόμενη ανεπάρκεια. Δηλαδή, πρέπει αυτό που λέμε στα ελληνικά, στα αγγλικά, more with less, να παράξουμε πολλά με λιγότερα. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, πρέπει να συγκεράσουμε κάποια πράγματα. Πρέπει να συγκεράσουμε την διάθεση του ανεπτυγμένου κόσμου για ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων, που έχει κάποια κόστη, με την ανάγκη βιωσιμότητας του ανεπτυσσόμενου κόσμου για διατροφική επάρκεια. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τους περιορισμούς που υπάρχουν σε γεωργικές εισρωές και στην ενέργεια. Και θεωρώ ότι για να έχουμε ένα αποδεικτό περιβάλλον για το ανθρώπινο είδος, θα έλεγα, πρέπει να το διατηρήσουμε τουλάχιστον στο σημερινό επίπεδο και να μην το επιβαρύνουμε άλλο. Άρα, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, κανένας φορέας, αλλά και καμία ιδέα ή και καμία τεχνολογία, όσο δύσκολη και όσο μοντέρνα και να ακούγεται, δεν περισσεύει. Σας ευχαριστώ πολύ.